του πρώτου τελικού του πρωταθλήματος γυναικών ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΕΛ. Πρώτη κατοχή πάει στην ομάδα της Αμοχώστου με την Κωνσταντίνου. Την Πιτσιλίδου έγινε το λάθος, τρέχει η Πάγκαλος πολύ γρήγορη, ξανά ξεφεύγει πάρα πολύ ωραία και σκοράρει. Κωνσταντίνου που πετυχαίνει το καλάθι. 9-3 προς τα Ανόρθωση. Φάουλ και φάουλ και καλάθι για την ΑΕΛ. Με την Άνθια Παπαδούρη να πανηγυρίζει. Πάρα πολύ έντονα αυτό το παλικαρίσιο καλάθι που πέτυχε. Τρία δικαιούται κάθε ομάδα. Πολύ ωραία τρίπλα από την Πάγκαλο. Ζήνει έξω στην ελεύθερη Ράτσα που αστοχεί. Προσπαθεί η Ντέλβα για το επιθετικό ριμπάουντ. Το παίρνει. Βλέπει την Κωνσταντίνου ελεύθερη και ξεχασμένη. Κάτω από το καλάθι. Σκοράρει για το 13-5 και αμέσως time out. Που... για τρεις η Ράτσα μέσα. Πρώτο τρίποντο σήμερα για την Τιγιάννα Ράτσα της Ανόρθωσης. Ράτσα. Ρουσάκη για τρεις. Εύστοχη η Χαρά Ρουσάκη, η οποία είναι ίσως η καλύτερη σιουτέρ του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Απάντηση από την Πέτρα Όρλοβιτς με καλάθι και φάουλ. Ρίχνει την μπάλα μπροστά στη Μενελάου. Αυτή ψάχνει επιλογές. Επιστρέφει όμως η άμυνα της ΑΕΛ. Ρουσάκη ελεύθερη από τις 45 μοίρες. Και βρίσκει στόχο, πανηγυρίζει η Χαρά Ρουσάκη αυτό το σημαντικό, κυρίως από πλευράς ψυχολογίας, τρίποντο, το οποίο εκτοξεύει τη διαφορά σε double score, 36-18. Οικονομίδου. Πιτσιλίδου για τρεις, εύστοχη από τα 6-75. Το πρώτο τρίποντο της ΑΕΛ σήμερα μετά από 9 προσπάθειες. Πάγκαλος. Τρυπώνει και σκοράρει. Τσέρι στην Όρλοβιτς. Κάνει κίνηση η Όρλοβιτς με το αριστερό, σκοράρι. Ωραία προσπάθεια από την Πέτρα Όρλοβιτς. Συγκρούστηκε εκεί κιόλας με την Πιτσιλίδου. Τσέρι δίνει στην Όρλοβιτς. 7 για το σιούτ, κλείνεται από 2. Βγάζει φανταστική πάσα στην Παπαδούρη που σκοράρει. Μενελάου πάει προς το καλάθι. Βγάζει μια ωραία πάσα στην Κωνσταντίνου. Πάγκαλος κάνει τον drive, σταματάει, γυρίζει, δίνει έξω στη Ρουσάκη για 3. Ρουσάκη, η οποία σε αντίθεση με τις άλλες παίχτριες, όταν σουτάρει σημαδεύει ένα βαρέλι και όχι ένα καλάθι. Τον πρώτο της τίτλο στο πρωτάθλημα, στο γυναικείο, μετά το κύπελο που πήρε φέτος. Ξανά η Ρουσάκη από τα 6-75, ξανά ευστοχή. Δεν μπορεί η ΑΕΛ να βγάλει το σιου στο τέλος και έτσι έχουμε το τέλος του αγώνα. Πρώτη νίκη στην σειρά των τελικών για την Ανόρθωση, 72-46 απέναντι στην ομάδα της ΑΕΛ, με την Τιάννα Ντέλβα στους 18 πόντους, την Τιάννα Ράτσα στους 16, η Ντέλβα με το double-double όπως και η Ράτσα, 12 rebound η Ντέλβα, 11 η Ράτσα και πρώτη νίκη στη σειρά για την Ανόρθωση, 1-0 μπροστά η ομάδα της Αμοχώστου, προβάδισμα